Χαίρετε συγξεριστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα σαπουνί, φρέσκο που μόλις βγήκε και αυτό είναι το Hunters of the Sky από το Have a Great Save του Δημήτρη Χαροκόπου. Πολύ ωραίο έτσι χάρτινο κουτάκι. Ορίστε και το μέσα, καρτελίτσα με τα συστατικά και έναν έτσι μια παράγραφο που μιλάει για το hand milled, είναι ένας τρόπος σαπωνοποίησης, μια τεχνική σαπωνοποίησης, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και εδώ πέρα βλέπουμε έτσι κάτι πριονίδια, το σαπουνάκι εδώ μέσα. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία έτσι παρουσίαση, πολύ ωραίο μεταλλικό μπολάκι με ωραίο έτσι αυτοκόλλητο που θυμίζει μέταλλο. Και εδώ πέρα είναι το σαπουνάκι. Το άρωμα μου φέρνει σε έτσι κάτι λουλουδένιο. Τώρα τις νότες τις έχει γράψει ο Δημήτρης στη σελίδα του, αλλά δεν τις θυμάμαι. Εμένα πάντως μου βγάζει κάτι λουλουδάτο και κάτι πουδράτο. Εντάξει, ένα ωραίο καθαρό άρωμα. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει, αλλά okay, safe αρωματάκι. Οπότε σήμερα θα δούμε αυτό το σαπούνι. Το υπόλοιπο setup Jimmy's και Silvertip και μηχανή θα είναι η Razorock Game Changer 68P. Το τελευταίο καιρό και για την ακρίβεια τελευταίες 2,5-3 εβδομάδες έχω δώσει την Enrock, τη δοκιμάζουν κάτι φιλαράκια και έχω πειραματιστεί πολύ με την Game Changer 68P, δοκιμάζοντας διάφορες λεπίδες μαζί της και δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα, τα γένια είναι 2 ημερών, όχι 3. Έχω καταφέρει και ξυρίζουμε πλέον μέρα παραμέρα, κάτι που θέλω να το κάνω εδώ και πολύ καιρό, χωρίς εννοείται να σταματήσω τα 3 περάσματα και την κόντρα. Οπότε ναι, θα μου δώσει μια καλή εικόνα για το σαπούνι και εννοείται για το πώς safe θα σβήσουμε με spike after safe, για να δω τι θα μου προσφέρει το σαπούνι. Αυτά, πάω να βρέξω το πρόσωπο, να φορτώσω και το σαπουνάκι και επιστρέφω για το face lathering. Και εδώ έχουμε φορτώσει το σαπούνι και κάτι άλλο που παρατήρησα πριν ξεκινήσω το face lathering, εδώ είναι το καπάκι και εδώ μέσα έχει γράψει τα συστατικά όπως και στο καρτελάκι που έχει μέσα εδώ. Έτσι ενημερωτικά. Λοιπόν, λίγο νεράκι και πάμε για το face lathering. Εύκολο φόρτωμα του σαπουνιού. Πολύ μαλακό στο πρόσωπο. Αν και πλέον τα πιο πολλά σαπούνια, τα άρτιζα που βγαίνουν, έχουν μαλακιά αίσθηση στο πρόσωπο.
Όχι, μην το αφήσετε να μπει στο στόμα σας, δεν έχει ωραία γεύση. Γεύση σαπουνιού. Ωραία γυαλάδα από το σαπουνάκι. Τον αφρό βασικά. Τώρα που βράχει και βγαίνουν και άλλα στην επιφάνεια, τα οποία δεν μπορώ να τα καθορίσω, δεν μπορώ να τα πιάσω. Άλλες νότες. Δεν ζεστάνομαι τη μηχανή. Και φύγαμε για το πρώτο πέρασμα. Ξέχασα να αναφέρω ότι η μηχανή είναι φορτωμένη με μία Astra Superior Platinum στην δεύτερη και τελευταία της χρήση. Φύγαμε. Θυμάστε το βίντεο με την Sierra τη βάση? Εγώ το θυμάμαι. Θυμάστε την αντίδρασή μου με το πατινάζ που φώναζα? Πατινάζ. Παραξεπληθώ και επιστρέφω για το δεύτερο πέρασμα. Φύγαμε για το δεύτερο πέρασμα.
Τέλεια. Ξεπλένουμε και πιστεύω για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Third and final pass. Παιχνίδι, παιχνίδι είναι η Game Changer. Θα κάνω ένα βιντεάκι κάποια στιγμή, θα αφιερώσω έτσι ένα βίντεο. Αφήστε και ένα σχόλιο από κάτω, άμα θέλετε να το δείτε. Θα μας ενδιαφέρει η μηχανή. Spike. Νομίζατε ότι δεν το ξαναβλέπατε. Σπαϊκάρα. Λοιπόν, Hunters of the Sky από την Have Great Save, Formula V Premium Line. Εξαιρετικό σαπούνι, εξαιρετικό.
δομή, ολισθηρότητα, μεταξυριστική ολισθηρότητα, ξεκούραση μετά το ψήρισμα, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με αυτή την ξεκούραση που προσφέρουν κάτι milk, έτσι, φόρμουλες τύπου milk steak, τύπου grooming department, τύπου occult, το δικό μας το ελληνικό το occult. Αυτή η ξεκούραση είναι άλλο επίπεδο. Αλλά πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραίες πρώτες εντυπώσεις μετά το ξύρισμα. Βέβαια θέλω να δω πώς θα είναι μετά, αν θα βαρύνει, αν θα είναι ελαφρύ. Κλασικά θα το γράψω στην περιγραφή, αλλά πραγματικά ένα τρομερό σαπούνι, τι να πω. Top 5, ναι, top 5. Και ίσως το καλύτερο ελληνικό σαπούνι από αυτά που έχω δοκιμάσει εγώ, τουλάχιστον, που έχω δοκιμάσει αρκετά από όσα κυκλοφορούν. Αλλά θα το δούμε και στα επόμενα ξυρίσματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η προστασία σε συνδυασμό με την ολισθηρότητα. Πραγματικά τρομερή δουλειά. Είναι, μας αποδεικνύουν για άλλη μια φορά οι artisans σαπουνιών, και ξένοι και Έλληνες, ότι τα vegan είναι δυνατά σαπούνια και μπορούν να γίνουν και πολύ πιο δυνατά από τα τάλο, τα αγαπημένα μας τάλο, γιατί και εγώ γενικά το αγαπάω το τάλο, αλλά δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει σε άλλα βίντεο ή σε σχόλια στην ομάδα, το γκρουπάκι, την Wet Saving Love SGR στο Facebook, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι vegan φόρμουλες είναι πιο φιλικές στο δέρμα το δικό μου. Εδώ είχα έναν ανάλαφρο αφρό, όχι βαρύ, και γενικά έχω την εντύπωση ότι είναι πιο, έτσι, φιλικές στο δέρμα, όχι πως το τάλο ή οι φόρμουλες μεγάλα κτλ. Πως είναι επιθετικές, αλλά είναι πιο ανάλαφρες οι vegan. Και ειδικά τώρα που έχει ζέστη, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό ανυπομονώ να δω τι έχει κάνει με το post save, αν θα είναι βαρύ ή ελαφρύ, ή έστω κάπου στη μέση. Θα δείξει. Το μερό σαπούνι, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Αυτά. Let me know στα σχόλια άμα θέλετε να δείτε review της Game Changer 68P. Γενικά η αδελφούλα της, η μεγάλη 84P, την αγαπάνε πολύ συγξυριστές και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά γι' αυτό το, έτσι, μέρα παραμέρα, και εννοείται η κόντρα, δεν μπορώ, δεν το αντέχει το δέρμα μου. Κατά τα άλλα, ανά 3 μέρες είναι πάρα πολύ ωραία μηχανή. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία μηχανή. Αυτή όμως μου δίνει την ευκαιρία, έτσι, να κάνω πιο πολύ buffing και να κάνω, έτσι, ένα ξυρίσμα τύπου αποτρίχωσης. Το δέρμα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή. Το νιώθω πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά, κύριοι και κυρίες, εννοείται. Είχα καιρό να κάνω βιντεάκι, αλλά όταν βγαίνουν καινούργια σαπουνάκια, μπαίνει το μικρόβιο μέσα μου και πρέπει να τα δοκιμάσω. Αυτά. Αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ξέρετε που μπορείτε να αφήσετε τα σχόλια κάτω στο comment section, εννοείται. Και ναι, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ.